Κύριε
Θεούσον ημών, ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάντων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναφέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και λοιπόν αρχών της επαρχίας μας. Βράδυ Μεγάλης Παρασκευής, μια μοναδική στιγμή του χρόνου, γεμάτη κατάνοιξη και συντριβή, κατά την οποία βλέπουμε να χάνεται από μπροστά μας ο νυμφίος. Πόσο είχαμε ανάγκη να τον ξαναπροσεγγίσουμε ως νυμφίο της ψυχής, αυτόν τον νυμφίο της Εκκλησίας μας, που συγχώρεσε την πόρνη, που έσωσε τον τελώνη και είπε ξεκάθαρα για τους αμαρτωλούς ήρθα πάνω στη γη. Αυτόν που ευλόγησε τον γάμο της Κανά για να μην στερήσει τη χαρά της καρδιές των ανθρώπων. Αυτόν που υψώθηκε στον Σταυρό μετά από την προδοσία ενός μαθητή, αλλά είχε τη δύναμη να λέγει στον Πατέρα «Άφες αυτής, ουγαρίδαση, τι ποιούσι». Αυτόν τον φίλο που τον ζητάμε τούτο τον καιρό, γιατί μείναμε χωρίς φίλους. Αυτόν τον σύμμαχο στον κάθε αγώνα της ζωής μας, στον αγώνα τον πνευματικό, γιατί είδαμε να μένουμε χωρίς συμμάχους. Αυτόν τον αγαπημένο, που ποτέ δεν θα μας πρόδωσε, που ποτέ δεν μας εγκατέλειψε, αλλά που είναι για μας η ζωντανή ελπίδα που τόσο την έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Γιατί μόνο εμείς οι χριστιανοί τολμάμε και ελπίζουμε. Και είναι τούτη η βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής και η παρουσία του λαού του Θεού μια απάντηση αυτής της ελπίδας. Γιατί τούτη την ώρα που αυτός είναι εκεί στο μνημείο, εμείς ξέρουμε καλά ότι είναι για να νικήσει, είναι για να μας δώσει και πάλι τη δύναμη να αντισταθούμε στον φόβο του θανάτου. Είναι αυτός που θα μας πει ότι δεν μετράει στον άνθρωπο αυτό που έχει, αλλά αυτό που είναι. Και μας δείχνει και πάλι τον δρόμο μιας αυτογνωσίας που θα μας δώσει τον εσωτερικό μας κόσμο ξεκάθαρο, διαφανή, ειλικρινή, όπως πρέπει να τον δούμε, προκειμένου να αναγνωρίσουμε τα σφάλματά μας, να δούμε τις ελλείψεις μας και να τολμήσουμε και πάλι να συμπορευτούμε μαζί του. Είναι τούτη η βραδιά της σιωπής, ταυτόχρονα της ζωντανής προσευχής, που την βλέπουμε να ζωγραφίζεται στα μάτια των παιδιών, των ηλικιωμένων, των όριμων, ακόμη και αν κάποια στιγμή περνάει από το μυαλό μας κάποια αμφιβολία. Είναι τούτη η βραδιά λίγο πριν από τη μεγάλη και ευλογημένη μέρα που καταργείται ο Άδης και νικέται ο θάνατος. Γι' αυτό ας αντλήσουμε αυτές τις στιγμές δύναμη για να κρατήσουμε όπως κρατάμε εμένες τις λαμπάδες, αναμένει τη λαμπάδα της ελπίδας. Αυτή η ελπίδα που είναι ο πλούτος μας, γιατί μας δίνει υπομονή και κουράγιο, που είναι δύναμη, γιατί μας ενώνει και μας ξαναδείχνει τον δρόμο της αδελφοσύνης, της αλληλεγγύης, της συμπαράστασης, της προσφοράς και της θυσίας. Αυτή είναι η ελπίδα μας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που αναμένουμε να δούμε το κενό του μνημείου και από εκεί θα πάρουμε και πάλι τη φλόγα της ζωής, της αληθινής ζωής, της χαράς, της ειρήνης, της δική του δικαιοσύνης. Κανείς δεν μπορεί να μας τη στερήσει από την ψυχή. Όλοι μας θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα σφάλματά μας και τις πτώσεις μας.
αλλά ξέρουμε ότι είμαστε εις τύπων και τόπων εκείνου θα δώσουμε τη μάχη και τον αγώνα. Κανείς να μην απελπιστεί, κανείς να μην μείνει μόνος. Μαζί όλοι να γιορτάσουμε το αναμενόμενο γεγονός της κοινωνίας με τον Αναστάντα Χριστό. Ας δώσουμε τα χέρια, ας απαντήσουμε στη βία με την ταπεινή αγάπη, ας πορευτούμε ενωμένοι και τίποτα δεν είναι αυτό που μπορεί πραγματικά να μας βλάψει. Αμήν.